στο 100% έφτασε σχεδόν η πληρότητα στα ακτοπλοϊκά αλλά και τα καταλύματα στο νησί της Λίμνου για το φετινό καλοκαίρι. Έλληνες και ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν το νησί, απολαμβάνοντας τα κρυστάλλινα νερά και τις παραδοσιακές γεύσεις. Οι τοπικές αρχές και οι επιχειρηματίες του τουρισμού ανταποκρίνονται στην αύξηση της ζήτησης, έχοντας επενδύσει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών, διασφαλίζοντας ότι η εμπειρία των επισκεπτών στο νησί θα είναι αντάξια των προσδοκιών τους. Μέχρι τώρα δείχνει ότι πήγε πάρα πολύ καλά η σεζόν. Ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίτερα σε σχέση με το τι ακριβώς όλα τα χρόνια εμείς θεωρούσαμε σεζόν εδώ πέρα στο νησί της Λίμνου. Φτάσαμε σε μια κατάσταση να υπάρχει μια συνεχής έτσι, ροή κόσμου εδώ στο νησί. Ακόμα υπάρχει, συνεχίζεται. Έχει αλλάξει η σύνθεση ας πούμε, των τουριστικών ροών αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν πλέον παραθεριστές ντόπιοι, αλλά υπάρχουν μόνο τουρίστες που έρχονται. Και αυτή είναι μια βασική διαφορά σε σχέση με το τι γινόταν μέχρι και πριν από μερικά χρόνια. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και πετύχαμε. Δηλαδή, το να μην έχει πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ σαν παραθεριστές για τα σπίτια τους και γιατί έχουν σχέση με το νησί, γιατί έχουν σπίτια δικά τους ή όλα αυτά, να έχουν πλέον μπει στη διαδικασία επιστροφής στις βάσεις τους. Και το νησί όμως συνεχίζει να γεμίζει με τουρισμό πλέον. Αυτό είναι και η ειδοποιώς διαφορά αυτής της χρονιάς και της προηγούμενης ίσως με τα προηγούμενα χρόνια. Η σύνθεση αυτών των τουριστών ποια είναι σε ό,τι αφορά τις χώρες προέλευσης? Υπάρχουν από όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε τα τσάρτερ που φέρνουν κόσμο σε συγκεκριμένα καταλήματα. Αλλά βασικά αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι το καλύτερο απ' όλα είναι ότι και τα καράβια φέρνουν κόσμο από παντού και τα αεροπλάνα φέρνουν κόσμο από παντού. Δηλαδή τα αεροπλάνα τις εσωτερικές γραμμές από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Έχουμε 4 πτήσεις από την Αθήνα και μία πτήση από τη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα και μία ακόμα η οποία κάνει ενδιάμεση πτήση. Είναι σαν χωπό φιλοφορείο. Έρχεται, αφήνει εδώ πέρα κόσμο, συνεχίζει, πάει πιο κάτω στην Ικαρία από τη Θεσσαλονίκη αυτή. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και βέβαια τα καράβια τα οποία έρχονται γεμάτα από παντού. Από παντού. Η κίνηση δεν έχει μόνο θετικά, φέρνει και προβλήματα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, υπάρχει μια υποδομή στο νησί που το ερώτημα είναι πώς μέχρι τώρα ανταποκρίθηκε. Προβλήματα είχατε με νερό, με... Κοιτάξτε να δείτε κύριε Σβιτσέρη, εδώ υπάρχει μια βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το τι ακριβώς βλέπει ο κόσμος. Όλοι λένε οι φέρουσες ικανότητες, τα νερά που λείπουν, το ένα που γίνεται, το άλλο που γίνεται. Τώρα στο νησί της Λίμνου, ας πούμε, που είναι ένα νησί τεράστιο, μεγάλο πολύ, και ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος σε συγκεκριμένα σημεία, στα σημεία αυτά μπορεί να είχαν κάποιο πρόβλημα με το νερό. Αλλά το γύρω-γύρω του νησιού ήταν μια χαρά. Όσον αφορά το θέμα, ακριβώς επειδή είναι μεγάλο και επειδή έχει οδικό δίκτυο καλό, μπορώ να πω ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα φέτος. Παρόλο ότι πολλές χιλιάδες αυτοκίνητα, πολλές ταυτόχρονα βάριναν το δικό δίκτυο πολλοί κόσμος. Πολλοίς. Αλλά, είναι και αυτό ένα μέρος του τουριστικού προσέσ, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε γιατί γίνεται διαφορετικά. Πάντως, μπορούμε να πούμε καταλητικά, κύριε Μάντζαρη, ότι τα βήματα μπροστά που έχετε θέσει εδώ και χρόνια στόχο να γίνουν στο νησί, γίνονται σιγά σιγά, έτσι? Γίνονται και εκτός αυτού είναι και το θέμα, υπάρχει κάτι το οποίο όλοι εμείς που ζούμε σε 100% συντηρητικές κοινωνίες και σε μέρη τα οποία δεν έχουν ο κόσμος εδώ σχέση με τον τουρισμό ουσιαστικά. Δηλαδή, π.χ. λέμε τώρα για τη Λίμνο. Ας πούμε για τη Θάσο. Όταν εγώ ήμουνα 10 χρονών, τώρα είμαι 58, 10 χρονών ερχόμουν διακοπές στη Θάσο. Και ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν γεμάτο τουρίστες.